Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φως.
φωτίσου ο ψώμεθα. Άπεινο το ελαιό σου, κοινό είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αυριστώσει και να καθίσει και να πάσονται εσχυνέ δικαίω.
και τα οστά αυτών ως ποτάνια να τύρει ή να είτε σόντες και η επεπίτηρα στάση οχικημένη ευχαριστίαν και δόξαν προσφερομένες υπέρ Κυρίου της ζωής του θανάτου εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός εκ της ημών, δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας παρακράτου και παραμόμου Αγίας Αρχιμητρός, των Αγίων ενδόξων και παρεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατρουμών, των Αγίων και Δικαίων των Πατρών Ιακήμ και Άνων, Γεωργήτρων Θεοφόρων και Πάνσων Αθώς και Φιλάνθρωπος και Ελεήμων Θεός. Οι Έλληνες τον Οκτώβριο του 1940, έχοντας βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση και στην μνήμη τους την ιστορική πορεία του λαού μας, πήραν τον δρόμο που τους επέβαλε η κοινή και η επίθεσή τους. Πήραν τη μεγάλη απόφαση να ταχθούν στην κοινή ταμεία αξίας των Ιταλών, να παραδώσουν τα εδάφη μας, να αρνηθούν την ελευθερία τους, να κατασκυλώσουν την τιμή τους. Η συμμετοχή μας σε αυτόν τον πόλεμο ήταν αναπόφευκτη. Όταν το πρωί της 28 Οκτωβρίου έγινε γνωστό σε όλο τον ελεύθερο κόσμο ότι η Ελλάδα είχε απορρίψει με τόσο υπερήφανο τρόπο το ικανό υπερηγότερο σύγγραφο, ένα βαθύτατο σεβασμό για τη μικρή αυτή χώρα κατέκτησε όλου του ελεύθερου ανθρώπου. Και μετά ο σεβασμό μετατράπηκε σε θαυμασμό όταν οι πρώτε ελληνικέ μήνε άρχισαν να γίνονται γνωστέ. Ο ενθουσιασμό του στρατού και η ομόφωνη θέληση όλου του λαού για αντίσταση επιτρέπουν στου Έλληνε όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την επίθεση με επιτυχία, αμυνόμενοι του πλατείου εδάφου, αλλά και να περάσουν αμέσω την επίθεση. Όμω κανένα πόλεμο δεν είναι περίπατο. Οι νίκες αποκτούνται δέμα. Οι θυσίες του πολέμου μεγάλες και ονειρές. Οι νύχτες των βαθών είναι τεράστιες και ατέλειωτες. Οι γυναίκες έχουν μέσα από το τέχνος. Οι άνδρες διαρκώς πολεμούν. Και δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τους αντιπάλους, αλλά από το Δεκέμβριο ένα μεγαλύτερο έργο στα βουνά, το βαρύ χειμώνα του 1940-41. Το πολικό κρύο, η λάσπη, η δρομιά και η ψήρα, τα παγωμένα πτώματα ανδρών και ζώων και το φάρτο του ακροτηριασμού και του αργού θανάτου αποτελούν και αυτά μια άλλη πλευρά του πολέμου. Πολύ από τι ελληνικέ ιστορίε, αλλά αποτελεί βασικό μέρο όσων μαρτυριών ψώθηκαν από το μέτωπο. Παρόλε τι σημαντικέ απόλυτε και τι καταποχίε, το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών παρέμεινε υψηλό σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου. Στι 6 Απριλίου 1941 η Γερμανία, συντρίβοντα την Ιουγκοσλαβική αντίσταση, χτυπά την Ελλάδα. Ο ελληνικό στρατό πολεμά στην Ιράκη μετά από ειρηνική αντίσταση αναγκάστηκε να υποκύψει. Στο χειρόγραφο οι Έλληνε πολεμούν τα ναζιστικά στρατεύματα. Στην απέτηση του τελευταίου για την υπολόγηση, ο διοικητή του οχυρού, ο Συριανό Σταγματάρχη Γιώργο Μπράτσο, απάντησε: «Τα οχυρά δεν παραδείγματα, το καταλαμβάνετε, και θα συνεχίσει τον αγώνα στερούμενο άλλων διαταγών». Στι 10 Απριλίου 1941 έλαβε χώρα η κατάρρευση του οχυρού. Τα γερμανικά τμήματα αντέδρασαν, απέδωσαν τιμέ. Ο διεταλμένο για την παραλαβή του οχυρού, Γερμανό αξιωματικό, συγχάρηκε τον διοικητή του Γιώργο Μπράτσο, διαβιβάζοντα τα συγχαρητήρια και τον θαυμασμό των αναντέρων. Η στρατιωτική ηγεσία συνθηκολογεί στις 24 Απριλίου. Οι Γερμανοί ήρθαν στην Αθήνα 27 Απριλίου 1941. Μια εχθρική κατοχή 41-44 στραγγίζει αυτή την περίοδο. Είναι η σκοτεινή νύχτα της Ουγγρίας. Πολλές φορές έρχεται εδώ η αρχή αγίδια και ξένους, που δεν μπόρεσαν ποτέ τους όμως να στρελώσουν. Έτσι και με την τελευταία κατοχή. Έφεραν οι Γερμανοί μαζί τους την επιστήμη και την τέχνη, την εφηρμοσμένη βία, θέλοντας να ενθουσιάσουν τον τόπο από τον οποίο πήραν το φως τους. Όμως ποτέ δεν το φωτίσουν στα πραγματικά. Και αυτή η ελληνική φύση του αρνήθηκε. Έξω από παντού φρούρια και υποτονήματα ενεπίξαν σκάφη και προσπάθησαν να εφαρμόσουν νόμους. Αλλά το ελληνικό μέτρο, η αρετή, η δέτη τη δικαιοσύνη ποτέ δεν μπόρεσαν να τελειάξουν τη σκέψη του. Ούτε ποτέ του μπόρεσαν να λιώσουν τον γεμάτο θεού τόπο. Ήρθαν οι κατακτητέ προσφέροντα τα δώρα του, δηλαδή το σίδερο και τη φωτιά. Στα ρημένα χέρια του πειρασμένου λαού έδωσαν αντίλεγκοσύνη το θάνατο, την καταστροφή. Οι Γερμανοί δέσμευσαν όλα τα αγαθά, το φυσικό πλούτο και την παραγωγή του τόπου μας. Τα καμιόνια της Ολλανδικής κατοχής φορτώνουν το λεπτό σιάρτο, το λιγοστό σιτάρι για να το πάνε στη Γερμανία και την Ιταλία. Από την πρώτη στιγμή, η προμήθεια τροφίμων και όλων των χρειοδών έγινε προβληματική για τον ελληνικό πληθυσμό. Η εξαφάνιση των τροφίμων έγινε αμέσως επακόλουθο την εμφάνιση της βάρους αγοράς. Ο λαός υποσυνηθιζόταν και η πείνα άρχισε να μαστίζει την Ελλάδα. Σκοτάδι παντού, στη φύση, στην πολιτεία, στην κοινωνία του ανθρώπου. Καμία πόρτα δεν ανοίγει να δώσει κάποιο φως ορμής. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της κατοχής.
8.000 ζωές χάθηκαν στο νησί μας από την Κίνα. Τα παιδιά πεινούν. Ρωτούν τον πατέρα τους, ρωτούν τη μητέρα τους. Εκείνοι παίρνουν τους δρόμους. Κάτι πρέπει να βρούμε. Τα παιδιά περιμένουν. Έρχονται πάνε δεν τους έχουν τίποτα. Το κάνουν το λίγο μαζί από τους δρόμους συντεθούς. Τα παιδιά περιμένουν. Δεν τους φέρνουν τίποτα. Ο φόβος είναι ο προσκοπός της γωνίας των σπιτιών. Ο κατακτητής του χειμώνας υπογράφει το χαρτί. Γίνεται σύμμαχοι. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο και ο θάνατος κάνουν παρέλαση σε όλους τους λόγους. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο και ο θάνατος. Η Σύρα πεθαίνει. Η Ελλάδα πεθαίνει. Δεν υπάρχουν αναψηλά ενδιαφέροντα. Κάξαφνα, είμαστε κάποτε Έλληνες. Τι είμαστε τώρα. Είναι η πρώτη φωνή. Την ακούει η λέξη και σηκώνονται όρθιοι. Πεινασμένοι, χακέμπητοι. Σηκώνονται όρθιοι οι Έλληνες. Τα μάτια τους λάβουν. Ποιος είναι, τι θέλει αυτή η φωνή. Σοπάστε να ακούσετε. Εδώ φιλική εταιρεία. Εδώ Σαλαμίνα. Ιερός λόγος εδώ. Εδώ μέσω λόγου. Και να άκουσε λίγο τα παιδιά τραγουδάκια της νύχτας. Παίζουν αρμόνικες, γράφουν στους στίχους. Και να άκουσε λίγο γρηγορούν οι φύλακες. Γρηγορούν οι πηγαίνονται από καρδιά σε καρδιά και από πόρτα σε πόρτα. Οι Έλληνες φύλακες. Πόρτες βάζουν εδώ, πόρτες βάζουν εκεί, αφρίζουν την κυραλή. Τα καμιόνια διασταυρώνονται μέσα στη νύχτα. Αποχαιρετάει τη μάνα του το παιδί, τα παιδιά ο πατέρας τους. Διονύζουν οι φυλακές. Και πυκνώνουν τα μηνύματα μέσα στη νύχτα. Μικρά παιδιά σηκώνουν μεγάλα μυστικά. Η κραυγή αυτή του ανθρώπινου πόνου και το αίμα της ανθρωπισμαγής είναι εκείνα που διαρκούν περισσότερο, που αξίζουν περισσότερο τα πολιτικά και τα χάρη τους. Την πείρα της κλαβιάς την έχουν ζωντανή οι Έλληνες. Γι' αυτό ποτέ τους δεν ξέχασαν ότι η μοίρα της φυλής είναι το αίμα, ο πόλεμος, η προδοσία, η εγκατέρρηση, ο δόλος, η απάτη, η δυστυχία, η αντίσταση, η αγωνιά και η έλλειψη ανταμοιβής για τις θυσίες της. Αλλά η πίστη ότι ο δρόμος του αθώου διέχει μόνο στον Κορμοθάρι και στην Ανάσταση έτρεφε την κρυάρια στην πίτα. Και με αυτή είναι η εισαγγελία, προσδοκώντας ότι η βία θα γίνει καπνό και παίρνει τα λιγότερα η ώρα. Και η ώρα έφτασε και η καθημερινή περνάει τις τελευταίες τις ώρες. Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά πλατεία και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Και όπως τα πλήθη πορευόταν κατά κύματα, εμείς δεν συνέβαινε ποτέ πολύχρονο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη και ακουγόταν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις άπικες. Και η βουή του δεν μεγάλωνε, γιατί ακουγόταν και οι καρδιές. Αυτός είναι ο κόσμος μας, που καταστρέφεται, αλλά το επιζεί μετά από κάθε συμφορά. Είναι ο κόσμος που βγήκε από τις φλόγες του πολέμου. Παραγγέλνει από χαρά, ελπίζει, οραματίζεται ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό είναι ο κόσμο του μέλλοντο, ο κόσμο των θαυμάτων. Είναι ο άνθρωπο του τολμηρό τη επιστήμη, του διαστήματο, που φέρνει σαν αράχνη τον καθαρό ουρανό. Είναι αυτό που εξερευνά τα μυστήρια του ουρανού. Ο τολμηρό ουρανοπόρο, που θέλει να θέσει εκεί που τελειώνει η κτήση. Είναι παράλληλα όμω αυτό που εγκαταλείπει τον λογισμό για να αφοσιωθεί στο όνειρο να γίνει στην ευτυχία. Αυτό είναι ο δικό μα κόσμο. Γνωρίζω την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αρλιωμένη ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χέρω ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χέρω ελευθερία. Ιερχόταν Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα υποκολουθήσει και το θρησάκι στο κενοτάφιο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και σώσανι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Ιλάς αμαρτίες ημών, δέσποτα χωρίς ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και Ιε σωματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί ο Πνεύματι, και νύν και αεί και σώσανι. Πάτερ ημών εξ ουρανής, Αγίος ονόμας πηγής, τον άτομο των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών,
ως και εμείς ακούμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την ιερού όποιος το κλείνει λαπηρία εγγύνα του λόγου του Πατρός Κρίμου, και πνεύμα και μούρια εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Τα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός και μόνο κατά βάσης άδου, τα σωτήματα σου κρίνουν αυτόν, και τα ψυχάς των δούλων σου, και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αρνή και αθάντος παρθένος, η θεώνας πόρος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον εμάς ο Θεός, και ελεηθάς υπάρξον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Και κυριόμετα υπερονίας μνήμης η μακαρίας αναπαύσεως, εμπισιαίους ημών αγώσιν των αδελφών ημών, η πορφήνης και διωθέντων Συρίων και υπέρ εις τους παθείς ημών καθυλός υπραμένων εσόδων πατήτων υπολημών και υπέρ της πορφήν αυτούς που αμπλημένει με τη συλλότητα. Όπως είδες ο Θεός τάξη τα στρασσατών ή τα ειδίκια να πάβονται, τα ελέγει του Θεού. Η βασιλεία των όπιστο του άτομα συνήθεια των ελεγισών μετά την κοινούδα ημών. Κύριε ο Θεός ημών, των δυνάμεων συντρίβων πολέμου σε ψηλό βραχίον, για τις αρήθειες των αυτοποίησεων και του χρυσού πάθους του μονησιού, τους οποίους η μόνη σου χρυσού του αρχικώσεων, και δείξα σημεί ότι αήθη θυσία έπαιτη η νύχτη και τη σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, επάξον ημών δεωμένος της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας, ισχύος μεν, ίνα, το έθνης ημών διαφυλάτων από νύχτης της νύχτης της και από δόξη τη δόξα ανάγκη τη λαθροπία δε, είναι τα ψυχά των υποπίνη τελειωτέντων αδελφών ημών Συρίων και τα πνεύματα ω δε πως ημίν, όδε περίφημε και του ρωστέν αυτών η τύλη τα όρια τη πατρίδα ημών του λάθου και τα δε τίμια αίμα τη ελευθερία ημών των χρόνων αδέλφων. Ω περ εν τη γη, η φάλακα των επιλέκτων απετέλεσαν ούτε και του ουρανό στην οποία αναγκαίων μαρτύρων συγκροτήτωσαν και ω περ παρανθρώπη τίμη γεγόναση ούτε παρασύ το Θεό, Άγιοι έστωσαν, το γάρ αγώνα των καλών αγωνίσαντων και των δρόμων οι γενναίοι αθλητές, οι κυκλώσεις και τέλεσαν, απόδοσα αυτήν ο δίκαιος κριτής, το τσιτιωσή Στέφανο Ξυλίου δε, η εκείνον θανάτου ελευθέρου, την ζώση παράσχου ο Θεός, αή μνημονεύει, της υπερόφου αυτών θυσίας, αλλά θεωρείται στην έφαση τα αυτών της ανθρωπής, μιλήθε αυτών της αυρίας. Επίδες ο Κύριος Λαρού από δρόμους βασιλείας σου, και τη βασιλεύση ημών την ευλογία σου κατάπιωσον του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόσθετη τους γενναίους αυτούς τη γείτορας ενίσχυσε και πάντα σημάς για τις υπερβάθους στρατηγού και εις δίκην οδήγη σοι γάρι ο Θεός το σωτήριον ημών και σοι την δόξα να πέντου πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία νέπορος αθάς βασιλέχερα στάση του νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών και εις πληγής πατρός του Αγίου Ενόξεων και Παραγίου Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατριμών του Αγίου Ενόξεων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου και του Κύριου Λαζάρου και τα ψυχά του αδελφών ημών οφείλησε το τέτοιο σχεδίο εσκηνές δικαίων τάξης ελκόλτη, Αβραάμ αναπάξει, με τα Αγίων και Ιησούς να κλείσει. Ημάς ελεήθη, αυτούς δε συγχωρήσε, τους αγαθός και φιλάνθρωπος ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη, εξομοκάριστη και αείνη στα δεσμιμό. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, η μνήμη αυτών. Αιωνία σας η μνήμη σου μακάριστη και έγινε στα δεξιά ημών.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης. Εκ μέρους της βουλευτού κυρίας Κατερίνας Μολογιού. Εκ μέρους της 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος. Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου. Εκ μέρους της Ένωσης Απόστρατων Αστυνομικών Κυκλάδων. Εκ μέρους της πολιτικής παράταξης Νέα Δημοκρατία.
Εθνικός Ύμνος. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη.